στοιχεία και μαρτυρίες που για πρώτη φορά βλέπουν το φως της δημοσιότητας, κάποια εκ των οποίων αναφέρονται μάλιστα σε θύματα της περίοδου της δικτατορίας στην Ελλάδα με καταγωγή από τα Γιάννενα, παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στον Πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Μια εκδήλωση μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 57 ετών από την εκδήλωση του πραξικοπήματος το 1967 και 50 ετών αντίστοιχα από τη μεταπολίτευση, και την οποία συνδιοργάνωσαν ο τομέας ιστορίας νεότερων χρόνων και το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών νεότερος και σύγχρονος κόσμος, αλλά και ο σύνδεσμος φυλακισθέντων και εξοριστέντων αντιστασιακών 1967-1974. Η εκδήλωση αποτέλεσε και ένα ανοιχτό κάλεσμα στην τοπική κοινωνία για τη διάσωση και ανάδειξη τεκμηρίων και μαρτυριών της περίοδου, όπως ανέφεραν οι καθηγητές Λάμπρος Φλιτούρης και Νικόλαος Αναστασόπουλος, καθώς επίσης η πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας, Άννα Μαχερά, και η Λίδα Παπαστεφανάκη, διευθύντρια του τομέα Ιστορίας Νεότερων Χρόνων. Θέλει να αποτελέσει το εφαλτήριο για μια περαιτέρω διερεύνηση του θέματος της ιστορίας της περίοδου 1967-1974 σε τοπικό επίπεδο και να αναδείξει φυσικά και τις επιστημονικές δουλειές οι οποίες γίνονται τα τελευταία χρόνια από νεότερους συναδέλφους. Άσωση μαρτυριών, τεκμηρίων, αρχαιακών πηγών που αφορούν την περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών από το 1967-1974 και τα δεινά αυτής βέβαια. Και να προσθέσω επίσης ότι από χθες λειτουργεί στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων μία έκθεση βιβλίων και αρχαιακών τεκμηρίων για την ίδια περίοδο. Έχουν περάσει 57 χρόνια από το 67, έχουν περάσει 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση. Έχουμε ζήσει τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα γεγονότα, ας πούμε, ή αυτές οι περίοδοι σταμάτησαν, έληξαν. Θα μπορούσε να είναι διαφορετικός ο τρόπος που λήγουν ή να μην έχουν λήξει αυτές οι περίοδοι. Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα οποία λειτουργούσαν μέχρι λίγα χρόνια πριν στο πλαίσιο της μετεμφυλιακής νομιμοθοσύνης. Με τη δικτατορία, μικρές αντιστασιακές οργανώσεις δημιουργήθηκαν, σταδιακά αναπτύχθηκε ένα διεθνές φιλελληνικό αντιδικτατορικό κίνημα. Οι κεντρικές ομιλίες και παρουσιάσεις καθήλωσαν το κοινό με την πλήρη αποτύπωση στοιχείων και γεγονότων για θέματα που αποτέλεσαν αντικείμενο και μεταπτυχιακής αλλά και ιστορικής έρευνας. Ο νέος νόμος κινείται στο πλαίσιο που έθεσαν τα έκτακτα μέτρα του εμφυλίου, τα οποία θα έθεταν το πλαίσιο αστυνόμευσης των πολιτικών φρονημάτων που θα ίσχυε μέχρι τη μεταπολίτευση. Πρόκειται για το παρασύνταγμα, το οποίο καταστρατήγησε το ισχύον σύνταγμα, με σκοπό τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση όσων πολιτών σχετίζονταν με την εθνική αντίσταση και τους κομμουνιστές αντάρτες. Τα έκτακτα μέτρα περιλάμβαναν τους μαζικούς εκτοπισμούς στους χώρους εξορίας και τους ατομικούς φακέλους κοινωνικών φρονημάτων, καθώς και τη δημιουργία μιας επιτηρούμενης ζώνης περίπου 600 χιλιόμετρων στα βόρεια της επικράτειας, όπου ο στρατός είχε αυξημένες εξουσίες. Στα σενάρια τα οποία είχαν κατατεθεί προς έγκριση στη Λογοκριτική Επιτροπή, συναντάμε συχνά αναφορές στα προαναφερόμενα θέματα, τα οποία οι υπάλληλοι της εν λόγω υπηρεσίας καλούνταν να διαγράψουν με στόχο την αποσιώπηση των αντιδραστικών μηνυμάτων, τα οποία έρχονταν σε αντίθεση με τις θέσεις και τις ενέργειες του στρατιωτικού καθεστώτος. Ωστόσο, πολλές από τις διαγραφές αυτές δεν λαμβάνονταν υπόψη από τους ηθοποιούς των επιθεωρήσεων, με αποτέλεσμα να φτάνουν στο κοινό, το οποίο επικροτούσε ή όχι το μήνυμα με τις ανάλογες επιθυμίες. Θα κάνω μια συνοπτική αναφορά στις επιβεβαιωμένες περιπτώσεις δολοφονιών ή θανάτων εξαιτίας αντιδικτατορικής δράσης. Τις πρώτες κιόλας μέρες του πραξικοπήματος δολοφονήθηκε ο Βασίλης Πεσλής λίγο πριν κλείσει τα 15 του χρόνια. Λίγες ώρες αργότερα δολοφονήθηκε 25χρονη Μαρία Καλαβρού. Δύο ημέρες μετά θα βρει το θάνατο ο Βασίλης Μπεκροδημήτρης σε αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια θα δολοφονηθεί στον υπόδρομο της Αθήνας ο Παναγιώτης Ελής, λίγο πρωτού χιλιάδες αριστερών εκτοπιστούν στη Γιάρο. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δολοφονηθούν ο Βασίλης Ράμος στην Πάτρα, ο Νικηφόρος Μαντιλαράς στη Ρόδο, ο Γιάννης Χαλκίδης στη Θεσσαλονίκη και θα εξαφανιστεί εμπλό και για πάντα ο συλληφθής Γιώργος Παναγούλης, αδερφός του Αλέκου. Οι τρόποι συγκάλυψης των δολοφονιών ήταν πολύ και διαφορετικοί. Θα αναφερθώ σε αυτούς αλλά και σε ορισμένες ενδεικτικές περιπτώσεις θανάτων ανθρώπων με καταγωγή από τα Γιάννενα και την Ήπειρο γενικότερα.
καθεστώς απέδωσε κάποιους θανάτους σε εξωστρακισμένες σφαίρες. Από πυροβολισμούς χάρη αστεϊσμού, κατά λάθος ή και σε αστυνομικές επιχειρήσεις. Καταγράφονται τουλάχιστον 8 τέτοιες περιπτώσεις. Από αυτές τις περιπτώσεις δικαιώθηκαν μόνο 4. Οι περιπτώσεις Πεσλή, Καλαβρού, Ελή και Χαλκίδη. Αξίζει να αναφερθεί και η περίπτωση του στρατιώτη Αλέξανδρου Αργύρη από την Παιδινή, 21 ετών, ο οποίος πυροβολήθηκε στο στήθος από συνάδελφό του τον Ιανουάριο του 1970, εντός του στρατοπέδου. Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, ο πυροβολισμός έγινε χάρη αστεϊσμού, το όπλο εκχρησοκρότησε. Χαιρετισμό απίφθηναν στην αρχή της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας και ο Δανιήλ Σπαρτιάτης, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974. Και θεωρώ πως αξίζει, γιατί τα Γιάννα δεν ήταν πρώτα κάποτε στα γράμματα και στα άρματα, αλλά δώσε να παρών και σε άλλες στιγμές της ιστορίας. Δώσε να παρών και στη δικτατορία. Η πρώτη αντιστασιακή αντίδραση απέναντι στη δικτατορία έγινε ανήμερα του πραξικοπήματος από ένα μικρό αριθμό φοιτών, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 150, θα μας πει ο Γιώργος Σωμάκης, ξέρει καλύτερα, οι οποίοι πονάζοντας για δημοκρατία και ελευθερία κατέβηκαν το πανεπιστήμιο, το παλιό πανεπιστήμιο, στο κέντρο της πόλης, όπου ψάλλαν στον εθνικό ύμνο. Δήμαρχε, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτοί ψάλλαν τον εθνικό ύμνο. Διαλύθηκαν μετά. Εδώ έγινε το πρώτο στρατοδικείο, αν δεν κάνω λάθος, έκτακτο στρατοδικείο. Λίγα χρόνια μετά, το 1973, οι φοιτητές του πρωτοστατούν στην πρώτη αντιχουντική πορεία πανελλαδικά κατά των συνταγματαρχών της Χούντας του Παπαδόπουλου. Οι φοιτητές στα Γιάννηνα βρέθηκαν αρχικά σε σύγχυση για τη μορφή της κινητοποίησης, καθώς σκεφτόταν να μπουν σε πούλμαν και να κατέβουν στο Πολυτεχνείο στην Αθήνα. Οι πρωτοετής, αντίθετα, ήθελαν να γίνει κατάληψη στο Πανεπιστήμιο.